σημερινό μας podcast είναι για άλλη μια φορά εκπαιδευτικό και εξετάζει τους όρους της βιοτεχνολογίας. Η βιοτεχνολογία είναι ο κλάδος εκείνος της βιολογίας που αξιοποιεί τους ζωντανούς οργανισμούς όπως π.χ. τα βακτήρια και τους μύκητες στην υπηρεσία του ανθρώπου. Φυσικά ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε τους ζωντανούς οργανισμούς από πολύ παλιά, π.χ. για την παραγωγή πύρας, γιαουρτιού και κρασιού. Σήμερα έχουμε καταφέρει να συγκεράσουμε την βιοτεχνολογία με τις σύγχρονες τεχνικές του ανασυνδυασμένου DNA με σκοπό την παραγωγή πλήθος χρήσιμων ουσιών όπως οι φαρμακευτικές πρωτεΐνες και τα αντιβιωτικά. Το άγαρ είναι πολυσαχαρίτης ο οποίος προέρχεται από φύκη. Αναμειγνύεται σε υγρά θρεπτικά συστατικά για να μετατραπούν σε στέρεα. Με τον όρο απομόνωση εννοούμε τη διαδικασία που ακολουθούμε όταν θέλουμε να μελετήσουμε κάποιον μικροοργανισμό, κατά την οποία τον ξεχωρίζουμε, ανάμεσα από πολλούς άλλους μικροοργανισμούς με τους οποίους συνυπάρχει ελεύθερα στη φύση. Η αποστήρωση είναι διαδικασία καταστροφής όλων των μικροοργανισμών, καθώς και των ανθεκτικών τους μορφών, των ενδοσπορίων. Μπορεί να επιτευχθεί με θέρμανση, με ακτινοβολία, με χρήση χημικών ουσιών ή με φιλτράρισμα. Ο βιοαντιδραστήρας ή αλλιώς ζυμωτήρας είναι δοχείο μέσα στο οποίο πραγματοποιείται μία βιολογική αντίδραση, συνήθως ζύμωση ή βιομετατροπή. Το μέγεθος των αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για ζύμωση διαφέρει ανάλογα με τη χρήση τους από 3 λίτρα μέχρι μερικές χιλιάδες λίτρα. Η βιομάζα είναι η μεγάλη ποσότητα οργανικής βιολογικής ύλης που περιλαμβάνει ζωντανά και νεκρά κύτταρα μαζί με τα συστατικά τους. Η βιομάζα μαζί με τα προϊόντα ζύμωσης είναι το προϊόν από την ανάπτυξη μικροοργανισμών σε βιοαντιδραστήρα. Βιοτεχνολογία είναι η διαδικασία παραγωγής προϊόντων από ακατέργαστα υλικά με τη βοήθεια ζωντανών οργανισμών. Με την ευρεία έννοια, βιοτεχνολογία είναι η χρήση ζωντανών οργανισμών προς όφελος του ανθρώπου. Η εκθετική φάση της καμπύλης ανάπτυξης των μικροοργανισμών είναι η φάση κατά την οποία οι μικροοργανισμοί διαιρούνται με ταχύτατο ρυθμό επειδή η καλλιέργεια πραγματοποιείται κάτω από άριστες συνθήκες θερμοκρασίας, pH, συγκέντρωσης οξυγόνου και στο υλικό καλλιέργειας υπάρχουν άφθονα θρεπτικά συστατικά. Ο εμβολιασμός είναι η προσθήκη μικρού αριθμού μικροοργανισμών σε ένα περιβάλλον όπου και θα αναπτυχθούν, όπως για παράδειγμα σε ένα βιοαντιδραστήρα. Με τον όρο ζύμωση υπό τη στενή έννοια εννοούμε σειρά αντιδράσεων μεταβολισμού των μικροοργανισμών κάτω από αναερόβιες συνθήκες. Αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε διάφορα προϊόντα όπως εθυλική αλκοόλη ή γαλακτικό οξύ. Υπό την ευρεία έννοια, ο όρος ζύμωση χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ανάπτυξη μικροοργανισμών κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες, αερόβιες είτε αναερόβιες, μέσα σε υγρό θρεπτικό μέσο. Τα θρεπτικά συστατικά είναι ένα σύνολο παραγόντων που ένας μικροοργανισμός πρέπει να προμηθευτεί από το περιβάλλον προκειμένου να αναπτυχθεί. Σε αυτά περιλαμβάνονται μια πηγή άνθρακα, το νερό, το άζωτο και διάφορα μεταλλικά ιόντα. Καλλιέργεια είναι η διαδικασία ανάπτυξης μικροοργανισμών, φυτικών ή ζωικών κυττάρων ή και ιστών κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες περιβάλλοντος. Η κλειστή καλλιέργεια είναι μια καλλιέργεια στην οποία δεν γίνεται ανανέωση του θρεπτικού υλικού, ούτε απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων και των άχρηστων προϊόντων τους. Σε αυτόν τον τύπο καλλιέργειας, οι μικροοργανισμοί ακολουθούν τη λανθάνουσα φάση, την εκθετική φάση, τη στατική φάση και τέλος τη φάση θανάτου. Η λανθάνουσα φάση, φάση της καμπύλης ανάπτυξης των μικροοργανισμών, κατά την οποία ο πληθυσμός των μικροοργανισμών που προέρχεται από την αρχική καλλιέργεια παραμένει σχεδόν σταθερός, επειδή οι μικροοργανισμοί χρειάζονται κάποιο χρονικό διάστημα για να προσαρμοστούν στις καινούργιες συνθήκες, ώστε να αρχίσουν να αναπτύσσονται. Προαιρετικά αερόβιοι μικροοργανισμοί είναι οι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται παρουσία οξυγόνου με ταχύτερο ρυθμό από ό,τι απουσία του. Παράδειγμα μικροοργανισμού που ανήκει σε αυτή την κατηγορία είναι ο Μύκητας σαχαρόμισε σερβιζάε.
Η στατική φάση είναι η φάση της καμπύλης ανάπτυξης των μικροοργανισμών, κατά την οποία ο πληθυσμός των μικροοργανισμών δεν αυξάνεται λόγω εξάντλησης κάποιου θρεπτικού συστατικού ή λόγω συσσόρευσης τοξικών προϊόντων από το μεταβολισμό των μικροοργανισμών. Η συνεχής καλλιέργεια είναι τύπος της καλλιέργειας κατά την οποία οι μικροοργανισμοί τροφοδοτούνται συνεχώς με θρεπτικά συστατικά, ενώ ταυτόχρονα απομακρύνονται από την καλλιέργεια κύτταρα και άχρηστα προϊόντα. Με αυτόν τον τρόπο οι μικροοργανισμοί βρίσκονται διαρκώς σε ανάπτυξη. Υποχρεωτικά αερόβιοι μικροοργανισμοί είναι οι μικροοργανισμοί που για την ανάπτυξή τους απαιτούν υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου, π.χ. τα βακτήρια του γένους Mycobacterium. Αντίθετα, υποχρεωτικά αναερόβιοι μικροοργανισμοί είναι οι μικροοργανισμοί για τους οποίους το οξυγόνο είναι τοξικό. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα βακτήρια του γένους Clostridium. Η φάση θανάτου είναι η φάση της καμπύλης ανάπτυξης των μικροοργανισμών κατά την οποία ο αριθμός τους μειώνεται. Στις κλειστές καλλιέργειες ακολουθεί τη φάση στασιμότητας. Τέλος, χρόνος διπλασιασμού είναι ο ρυθμός με τον οποίο διαιρούνται τα κύτταρα ενός πληθυσμού μικροοργανισμών. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το χρόνο διπλασιασμού και κατά συνέπεια τον ρυθμό ανάπτυξης των μικροοργανισμών είναι η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών, το pH, η συγκέντρωση του οξυγόνου και η θερμοκρασία. Το 7ο κεφάλαιο της βιοτεχνολογίας συνδυάζεται άριστα με το 4ο και το 8ο της εξεταζόμενης ύλησας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για ένα επόμενο podcast. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά!